Σε αγώνα ταχύτητας εξελίσσεται πλέον η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες. Με τη θηλιά να παραμένει στο λαιμό χιλιάδων ιδιοκτητών εκτάσεων γης στην Κρήτη, η παράταση ενός επιπλέον μήνα, στην οποία συμφώνησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκας, φαντάζει ασήμαντη μπροστά στο έργο που απαιτείται. Όποιος κάνει μια ηλεκτρονική δήλωση ότι υπάρχει πρόδειλο λάθος, αυτή η δήλωση θα εξεταστεί ανεξαρτήτως χρόνου. Δηλαδή είτε το Σεπτέμβριο, είτε τον Οκτώβριο, είτε τον Νοέμβριο, οποτεδήποτε, ακόμα και σε κυρωμένους δασικούς χάρτες. Σας είπα, η παράταση δεν θα λύσει το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι στα χέρια τα δικά, θα το λύσουν. Και μετά ο κόσμος θα πάει να κάνει τα χαρτιά για το χτιματολόγιο και τελειώσαμε. Η βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη, καθησυχάζοντας τους ιδιοκτήτες γης στην Κρήτη, εξηγεί πως με την ηλεκτρονική δήλωση πρόδειλου σφάλματος κατοχυρώνουν το δικαίωμά τους στη διόρθωση του δασικού χάρτη, εφόσον η ιδιοκτησία τους εμφανίζεται ως δασική. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση την οποία θα φέρει ο Υπουργός, η οποία θα μπορεί με μία απλή ηλεκτρονική αίτηση να πεις ότι υπάρχει πρόδειλο λάθος και από εκεί και πέρα να μην τρέχει ο χρόνος εναντίον σου, δηλαδή να μην έχεις χρονικό ορίζοντα, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να ηρεμήσουν οι άνθρωποι ότι δεν θα χάσουν το ποιός τους. Στη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίου Νίκου Καλογερή και της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Υπουργό Περιβάλλοντος στην Αθήνα, τονίστηκε η ιδιαιτερότητα που υπάρχει για τις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου και το βόρειο τμήμα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, όπου ταυτόχρονα με τη διαδικασία των αναρτήσεων των δασικών χαρτών υποβάλλονται και οι δηλώσεις των ιδιοκτητών για το κτηματολόγιο. Με το να μην έχουμε την τύχη να έχουμε ένα έτοιμο κτηματολόγιο όπως είχαν οι υπόλοιποι, το υπόβαθρό μας πάνω στο οποίο παλεύει εδώ η δασική υπηρεσία και οι υπόλοιποι εδώ στην Κρήτη. Είναι ένα άθλιο υπόβαθρο το οποίο δείχνει δασική έκταση το 70% της ενότητας των Χανίων, για να καταλάβετε, το 67-68% των νομοχανίων, χωρίς να έχουν περάσει απάνω τα έργα υποδομής, χωρίς να έχουν περαστεί ούτε ένα δασμή. Η παράταση του ενός μήνα πάντως δεν καθησυχάζει τους ιδιοκτήτες του ορεινούς όγκους της Κρήτης, καθώς πολλοί από αυτούς δεν κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας και ζουν με τον φόβο ότι κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Ό,τι είναι πραγματικό δάσος, να μείνει στην ιδιοκτησία αυτού που το κατέχει. Αυτό ζητάμε, τίποτα παραπάνω. Με απλά λόγια, το πρόβλημα το δημιουργεί η ίδια η πολιτεία. Από πέρσι τώρα και 15 μήνες μας κοροϊδεύει συνέχεια στις παρατάσεις. Ο ίδιος ο Κρέκας μας είπε να μην κάνουμε αντιρρήσεις στην περιφέρεια μέχρι να διορθωθούν οι χάρτες. Και τώρα έχει αναρτήσει λοιπόν πάλι καινούργιους χάρτες και από το ρέθμα λείπει το 30% που δεν το έχουν δει καθόλου. Στο θέμα παρενέβη και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, κάνοντας σαφές πως ελοχεύει ο κίνδυνος το ελληνικό δημόσιο να προβάλλει δικαιώματα στις εκτάσεις που υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Η αντιδικία δημοσίου ιδιωτών φαντάζει σχεδόν αναπόφευκτη σε ό,τι αφορά δασικές εν γέννη εκτάσεις, τις οποίες οι ιδιώτες νέμονται και κατέχουν χωρίς επίσημο τίτλο ή με τίτλο μεν, αλλά συντεταγμένο μετά την 1η Εβδόμου του 2001. Είναι πάντως ενδεικτικό ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου κρίνει αναγκαία την παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.